Λοιπόν, πάμε στον άλλο πόλο της κεντροαριστεράς. Πάμε στο άλλο θέμα μας. Πάμε στο Πασόκ. Το οποίο απασχολεί πολύ το Πασόκ. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Ένα πρόσωπο που εξέφρασε και ο ίδιος τις διαφωνίες του, αλλά και την δυσφορία του. Νομίζω ότι ήταν και από τους πρώτους που ξεκαθάρισε σχετικά με την Αθήνα τα περί ασυμμετρίας και της προσπάθειας που έγινε από τους βουλευτές. Αλλά νομίζω ότι με ένα έμεσο τρόπο είπε ότι υπάρχει και ένα θέμα ηγεσίας. Ναι, γιατί συμφώνησε με την επιστολή του κ. Κωνσταντινόπουλου χθες ότι είναι καλοδεχούμενη η επιστολή. Για θα μας τα πει ο ίδιος. Θα μας τα πει. Καλημέρα, κύριε Γερουλάνο. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, υπάρχει θέμα ηγεσίας στο Πασόκ. Να τα πάρουμε ένα-ένα τα θέματα για να βάλουμε το πλαίσιο, γιατί το Πασόκ δεν βρίσκεται στο κενό, έτσι. Η μεγάλη είδηση των εκλογών ήταν η αποχή. Το γεγονός ότι τόσες Ελληνίδες και Έλληνες προσετέθησαν σε αυτούς που μας είχαν ήδη γυρίσει την πλάτη, κάτι δείχνει για το πολιτικό σύστημα και κάτι δείχνει για τις αντοχές του αυτή τη στιγμή. Ένα μέρος αυτής της, αν θέλετε, του προβλήματος πέρασε στη Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο μέρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν πέτυχε πουθενά κοντά στο στόχο που είχε και πιστεύω ότι πλήρωσε τον ένα χρόνο αλαζονίας με το οποίο πορεύτηκε για το 40%. Αυτό έχει τελειώσει. Το λένε και οι ίδιοι άλλωστε. Το λένε και οι ίδιοι, όμως θα σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι για αυτούς που κοιτούσαν αφιψηλού, στην πραγματικότητα και ο ίδιος κοιτούσε αφιψηλού, διότι αυτό το είδαμε και στις διάφορες συζητήσεις που κάναμε στη Βουλή. Mm-hmm. Άρα εδώ έχουμε μια Νέα Δημοκρατία σε αποδρομή καταρχήν. Επίσης. Α, σε αποδρομή. Εγώ πιστεύω ότι, ότι έχει ραγίσει το γυαλί και είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί. Δηλαδή δεν βλέπω μια Νέα Δημοκρατία η οποία αύριο μπορεί να κάνει τις μεγάλες. Που περνάει μια κρίση, έτσι, ναι. Που περνάει μια κρίση. Δεν νομίζω ότι είναι μια Νέα Δημοκρατία που. Αυτό είναι πολύ νωρίς να το πει κανείς, ναι. Αλλά δεν είναι μια Νέα Δημοκρατία η οποία μπορεί να κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος. Ο τόπος χρειάζεται πολύ σημαντικές αλλαγές και αυτό δεν μοιάζει να είναι το κυβερνών κόμμα κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει πράξη. Άρα εκ των πραγμάτων ανοίγει ένας χώρος εκεί πέρα πολύ σημαντικός. Επίσης από αυτά που είδαμε, το lifestyle politics του κυρίου Κασελάκη έχει κάποια όρια. Το πόσο παίζεις στη ζωή σου μέσα στην πολιτική, το πόσο μιλάς για τον εαυτό σου περισσότερο από τα θέματα που αφορούν τον πολίτη, μοιάζει να έχει τα όρια του. Αυτό λοιπόν δίνει στο Πασόκ μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε 3 χρόνια να ανασκουμποθούμε και να πάμε μπροστά. Στόχος μας, στρατηγικός, πολιτικός, ψυχολογικός, ήταν να γίνουμε δεύτερο κόμμα. Αυτό το είχε θέσει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είχε πει ότι αν είμαστε τρίτο κόμμα θα είναι πολιτική ήττα. Εγώ δεν το λέω καν πολιτική ήττα, λέω όμως ότι εκεί που θέλαμε να είμαστε δεν είμαστε. Αυτό λοιπόν χαίρει μία διαδικασία αποτύπωσης του αποτελέσματος, η οποία πρέπει να γίνει σε κλειστά όργανα, πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που. Καλά, αυτονόητο έτσι. Συντεταγμένο. Είναι αυτονόητο. Ότι θα συζητήσετε το αποτέλεσμα των εκλογών. Μα βέβαια. Ναι. Απολύτως αυτονόητο. Ναι. Τώρα. Αυτό ο λόγος για τον οποίο εγώ έκανα μία παρέμβαση, την οποία δεν την έκανα. Εγώ θα κάνω τις παρεμβάσεις στα όργανα. Αλλά δεν μπορούσα να συνεχίσω να ακούω 3 μέρες να λένε ότι το πρόβλημα του Πασόκ είναι η Αττική. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι ανέκαθεν η Αττική και κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τα ποσοστά του Πασόκ στην Αττική. Ο κ. Ανδρουλάκης το είπε την Κυριακή των εκλογών. Ακριβώς. Ναι. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε συγκεκριμένα για την Αθήνα κιόλας. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Αθήνα και στην Αττική ανεβήκαμε ποσοστιαία περισσότερο από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή όλες οι περιφέρειες Αττικής ανέβηκαν πάνω από το μέσο όρο. Ειδικά η Αθήνα είναι η μόνη περιφέρεια που αυξήσαμε τον απόλυτο αριθμό ψήφων που πήραμε ως Πασόκ. Και αυτό είναι δική σας δουλειά, θεωρείτε. Όχι, είναι μια αποτύπωση που πρέπει να γίνει και δεν μπορεί να γίνεται κριτική αν δεν γίνεται σωστά η αποτύπωση. Δηλαδή, αν είναι να στοχοποιήσεις στην Αθήνα, καλά θα κάνεις να έχεις κοιτάξει τα νούμερα. Ο μοναδικός βουλευτής της Α' Αθήνα είσαι εσείς. Κοιτάξτε, εμάς μας καλέσανε κάποια στιγμή κοντά στο Πάσχα και μας είπαν ότι η κάθε περιφέρεια είναι ευθύνη σας. Ναι. Εμείς εκεί εξηγήσαμε ότι η ευθύνη είναι συλλογική και ότι τα όργανα θα συμβάλλουν και ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε να πάει μπροστά το κόμμα. Αλλά από εκείνη την ώρα βάλαμε τον πολύ απλό στόχο να αυξήσουμε τον απόλυτο αριθμό ψήφων. Αυτός πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ένας πανελλαδικός στόχος. Τον βάλαμε στην Αθήνα, τον πετύχαμε. Αν είχαμε πετύχει τον ίδιο στόχο αυτή τη στιγμή σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, θα ήμασταν δεύτερο κόμμα. Άρα δεν υπάρχει λόγος. Να γίνεται. Μάλλον να το πω αλλιώς. Νιώθω ότι αισθανθήκατε προσβεβλημένοι. Θα σας πω, όταν η κριτική γίνεται εκτός οργάνων και χωρίς απλά να κοιτάξει κανείς τα νούμερα, τότε οδηγεί σε διχασμό.
Ενώ η κριτική η οποία γίνεται μέσα στα όργανα συντεταγμένα και με νούμερα οδηγεί σε ενότητα δηλαδή, και σε μια καλύτερη πορεία. Ο πρόεδρος Πασόκ, Παύλο, δεν έκανε καλά τη δουλειά σου, τα όργανα μέσα, ας πούμε, αν ήθελε να πει κάτι τέτοιο. Βεβαίως. Ναι. Βέβαια θα μπορούσε να το πει. Δικαίωμά του είναι να το πει. Καλό θα ήταν να το στηρίξει αυτό με στοιχεία. Ναι, προφανώς. Αλλά η Αττική, γενικά η Αττική, είναι προβληματική και πριν από την κρίση. Και στην κρίση πια. Λοιπόν, εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως, γιατί ξέρω ότι απαντάτε κιόλας ευθέως. Θέλετε να διεκδικήσετε την ηγεσία του Πασόκ, αν τεθεί θέμα ηγεσία. Γιατί εγώ νομίζω ότι τίθεται θέμα ηγεσία. Έχει τεθεί νομίζω ξεκάθαρα από πολλές πλευρές. Έχουμε δουλειά να κάνουμε πρώτα. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν κάνουμε μια σωστή αποτύπωση του αποτελέσματος και δεν δούμε πραγματικά τι έφταξε, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα. Δεν είναι ώρα για υποψηφιότητες, είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Εάν το Πασόκ συνεχίσει να πορεύεται έτσι, χωρίς να κάνει μια απόλυτη καταγραφή του τι πήγε λάθος και τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε σωστά, όποιος και να βγει αρχηγός αύριο του ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσει έναν δρόμο ο οποίος δεν μας έχει φέρει τα αποτελέσματα. Έχετε διαφορές με τον κύριο Ανδρουλάκη εσείς. Σε ποιο επίπεδο? Πολιτικής. Αυτά θα τα πούμε μέσα στα όργανα, θα κοιτάξουμε πώς πορευτήκαμε την τριετία και πώς διαφορετικά μπορούμε να κινηθούμε τα επόμενα τρία χρόνια. Να ρωτήσω κάτι. Αν συμφωνηθεί στα όργανα ότι η δομή της πολιτικής, ο τρόπος δράσης, η αποτίμηση που γίνει και η αυτοκριτική και όλα τα υπόλοιπα και πλαισιωθεί και από μια ομάδα στελεχών πιο ευρύτερη, ευρεία, ξέρω εγώ, τίθεται και πάλι θέμα ηγεσίας. Κοιτάξτε, η ομάδα που νικάει είναι μια ομάδα που έχει αρχηγό, ομάδα που μπορεί να στηρίξει ένα πρόγραμμα το οποίο κάτι σημαίνει στην Ελληνίδα και στον Έλληνα. Πάντα οποιαδήποτε αποτίμηση εκλογικού αποτελέσματος πιάνει και τα τρία. Δεν είναι τίποτα στο απειρόβλητο, όλα πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να δούμε από εδώ και πέρα πώς πορευόμαστε. Έχουμε μια πολύ μικρή ευκαιρία στην επόμενη τριετία με το πολιτικό πλαίσιο το οποίο μόλις σας περιέγραψα. Δεν μπορούμε να κοιτάμε τέτοιες ποσοστιαίες αυξήσεις. Ναι. Χρειαζόμαστε πραγματικά να φύγουμε μπροστά και πρέπει να δούμε τι πήγε λάθος και δεν το κάναμε κάτι τώρα. Καλύτερο, γι' αυτό το κάνετε όλο αυτό. Μα και ο πρόεδρος περίμενε κάτι καλύτερο. Όταν βάλαμε στόχο τη δεύτερη θέση, προφανώς όλοι το περιμένω. Άρα με την απόλυτη δεύτερη θέση, ακόμα και αν το Πασόκ πήγε καλά. Πήγε καλύτερα τις εθνικές εκλογές, λίγο καλύτερα τις εθνικές εκλογές, αυτό δεν σας ικανοποιεί. Εγώ σας λέω, υπάρχει μια τρομερή ευκαιρία στα τρία χρόνια που έχουμε μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε έτσι ή πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές? Αυτό θα δούμε στα όργανα. Αυτό προϋποθέτει προφανώς να πάτε άμεσα σε θέμα, αν υπάρξει θέμα ηγεσίας, γιατί δεν μπορεί να πάτε. Για να μην χρονίζει, μην κακοφορμίζει. Ένα χρόνο δηλαδή φαγωμάρα δεν νομίζω ότι μπορεί να πάτε. Όχι, αλλά δεν είναι και ώρα να κάνουμε κυνήγι μαγισσών. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε συντεταγμένο απολογισμό και να δούμε τι πήγε λάθος. Μέσα σε αυτά κρίνονται οι πάντες. Αν το κάνεις, αν εστιάσεις μόνο σε ένα πράγμα, όπως έγιναν οι δηλώσεις των πρώτων τριών ημερών, το πρόβλημά μας είναι η Αττική, άρα όλα τα άλλα τα κάναμε καλά, αλλά η Αττική είναι το πρόβλημά μας, τότε θα μπούμε σε διχασμό. Και αυτή τη στιγμή ο διχασμός θα μας κάνει κακό. Χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται να ξέρουμε όλοι τι μας γίνεται και πώς μπορούμε να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Θα μπορούσε πάντως για την Αθήνα, συγγνώμη, να το χρεωθεί και ο κ. Δούκας, που είναι δικό σας. Ότι και ο κ. Δούκας δεν έκανε δουλειά. Σας λέω, αν θέλουμε να μιλήσουμε θέλουμε, για οποιοδήποτε θέμα, καταρχήν το γεγονός ότι κερδίσαμε το Δήμο ήταν μια επιτυχία αυτού του χρόνου, το οποίο πρέπει να καταγραφεί. Σας θυμίζω ότι είμαι βουλευτής ενός χρόνου. Σε ένα χρόνο βγάλαμε δήμαρχο και προσθέσαμε 1.000 ψήφους. Δεν είναι τεράστιο ποσοστό, ούτε πανηγυρίζει κανείς. Αλλά αν κάναμε το ίδιο πράγμα σε όλη την Ελλάδα, σήμερα θα ήμασταν δεύτερο κόμμα. Αν είχαμε θέσει αριθμητικούς στόχους και όχι ποσοστιαίους στόχους, για παράδειγμα, και είχαμε βάλει έναν πύχη. Άρα τον είναι οποίο λάθος έπρεπε... που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Γιατί το λέτε αυτό? Αυτός ήταν η ελπίδα και ο στόχος όλων μας. Τι καλά έκανε και το είπε. Καλά έκανε και το είπε. Βέβαια. Θεωρείτε ότι το μοντέλο που ακολουθήθηκε στο Δήμο της Αθήνας... Και ειδικά όταν έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πέρασε την κρίση που πέρασε, το να βάλει στόχο το δεύτερο κόμμα είναι το αυτονόητο. Θεωρείτε το μοντέλο που ακολουθήθηκε στο Δήμο της Αθήνας είναι ένα μοντέλο που μπορεί να περπατήσει γενικότερα στην κεντροαριστερά και πρέπει να το δείτε, να το συζητήσετε εννοώ αυτό το μοντέλο? Μας το λένε αρκετοί. Κοιτάξτε, και του ΣΥΡΙΖΑ το λένε. Το πρότυπο Δούκα λένε. Υπάρχει ένα σε κάθε κόμμα. Υπάρχει μια πυραμίδα. Κάθε κόμμα έχει το όραμά του, έχει τις θέσεις του που απορρέουν από το όραμά του και έχει τις προτάσεις που απορρέουν από τις θέσεις του. Αυτό είναι το στάνταρ που χρειάζεται ένα κόμμα για να πάει μπροστά. Σε επίπεδο προτάσεων μπορούμε να συμφωνήσουμε πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, εγώ με τον κύριο Ηλιόπουλο στο Δήμο Αθηναίων είχαμε κάνει μια κοινή πρόταση για μείωση των δημοτικών τελών. Να. Έτσι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Λιόπουλος και εγώ, ή μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ πάντα πίστευε σε μία στην χειραφέτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία του διακυβέρνηση προσπάθησε να χειραγωγήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε διαφορετικές φιλοσοφίες. Το γεγονός ότι συμφωνήσαμε στις προτάσεις, όπως μπορεί να συμφωνήσουμε αύριο στη Βουλή, δεν σημαίνει ότι είμαστε δύο ίδια κόμματα. Mm. Αυτά θέλουν ένα χτίσιμο από κάτω προς τα πάνω. Για να μπορείς να δεις, συγγνώμη, μέχρι που φτάνεις. Άρα αυτή την πρόταση του κ. Κασελάκη, ένα προσκλητήριο που έκανε στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για συμπόρευση, ας το πούμε έτσι, σε προτάσεις νόμου, την ακούτε καλά? Καλά, τώρα δεν νομίζω ότι χαίρει μεγάλης σημασίας αυτή η πρόταση, διότι ήδη υπάρχουν νομοσχέδια με τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς ψηφίζουμε κάποια άρθρα μαζί. Ναι, δηλαδή, ενώ έχουμε κοινή ψήφο. Ναι. Όταν πηγαίνουμε και κάνουμε αντιπολίτευση. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές. Βγαίνει μόνο το αυτό. Ξέρετε τι. Αλλά βγαίνει μόνο. Θα σας πω κάτι ευθέως όπως το σκέφτομαι, γιατί φαντάζομαι το σκέφτεται πολύ. Είναι σαν να έχουμε μικρά μαγαζιά. Συγγνώμη για το μαγαζιά, δεν είναι τα κομματικά. Mm-hmm. Τα σέβομαι τα κόμματα, γιατί το εννοώ με αυτή την έννοια. Μικρούς οργανισμούς, να το πω έτσι. Τα οποία τσακώνονται σε πολλά εισαγωγικά για το ποιος θα έχει τα κλειδιά, την ίδια στιγμή που ο Μητσοτάκης κάνει πάρτι απέναντι. Μήπως όλο αυτό το κλίμα εσωστρέφειας και στα δύο κόμματα, περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ τώρα, προηγουμένως στο ΣΥΡΙΖΑ, απλά ευνοεί την ηγεμονία Μητσοτάκη? Μα ένας από τους στόχους για τους οποίους όλοι αγωνίζουμε αυτή τη στιγμή είναι τα μαγαζάκια να γίνουν κόμματα. Τι σημαίνει κόμμα? Σημαίνει ένας θεσμός ο οποίος λειτουργεί από πάνω μέχρι κάτω σωστά, ο οποίος φέρνει μια πρόταση, όπως σας είπα, το τρίπτυχο πρόεδρος, ομάδα, πρόγραμμα. Να κοιτάζει ο κόσμος και να λέει ότι αυτό το οτιδήποτε συζητάμε, οποιοδήποτε κόμμα συζητάμε και προτείνουμε, να είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει την Ελλάδα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός μπορεί μαγαζιού να το κάνει το ΠΑΣΟΚ μόνο του αυτό, και ή ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Και βέβαια, οποιοδήποτε κόμμα μπορεί να το κάνει, όπως και το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, αλλά βεβαίως μπορεί να το κάνει μόνοι. Μάλιστα. Μάλιστα.